Πέντε ημέρες απομένουν για το τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν, το τρίτο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με το διπλωματικό πυρετό να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να του τα πω αυτά με σαφήνεια στη διμερή μας συνάντηση, όπως τα έχω πει και στο παρελθόν. Επειδή όταν φωνάζεις από την Τουρκία, η φωνή μας ακούγεται στην ΚΟ. Δεν είναι σωστό δύο χώρες, οι οποίες είναι τόσο κοντά σε απόσταση, τόσο συνυφασμένες από άποψη ιστορίας, να εξακολουθούν να πορεύονται με φωνές που τροφοδοτούν την εχθρότητα. Σήμερα ο Ταγί Περντογάν, επιστρέφοντας από το Ντουμπάι, ξεδίπλωσε την ατζέντα που θα ανοίξει ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσβλέποντας, όπως είπε, σε μια νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Ο Ταγί Περντογάν τα έβαλε ξανά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι έχουν χαλάσει τις ισορροπίες στο Αιγαίο με τα F-16 που δεν δίνουν στην Άγκυρα, με την Ουάσιγκτον, όπως είπε, να προσπαθεί να στρέψει τη μία χώρα σε βάρος της άλλης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η Αμερική το κάνει αυτό, εμείς θα συμβιβαστούμε. Εμείς επισκεπτόμαστε το γείτονά μας δίπλα, καθόμαστε και συζητάμε. Αν δεν εμπλακούμε σε συμπεριφορές που βλάπτουν τα συμφέροντα του άλλου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε το δρόμο μας ακριβώς το ίδιο. Καλώς σας. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωνε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις θέσεις της Αθήνας εν ώψη του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Με αυτές τις αρχές της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, στις αξίες του ανθρωπισμού, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της ακεραιότητας των κρατών, θα προσέλθουμε και στο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία, το οποίο διεξάγεται μετά από 7 χρόνια. Θα στηριχθούμε σε μια καλή προαίρεση για να βελτιώσουμε τις σχέσεις καλής γειτονίας, σε κάθε όμως περίπτωση, με φρόνηση και σοβαρότητα. Για την Αθήνα, στόχος είναι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων και χωρίς φοβικά σύνδρομα. Η συνομιλία με την Τουρκία, ακόμα και αν διαφωνούμε σε μια σειρά από σοβαρά ζητήματα, είναι χρήσιμη για δύο λόγους. Πρώτον, μήπως και βρεθεί κοινός τόπος στα ζητήματα θετικής ατζέντας. Και δεύτερος στόχος, μήπως και υπάρξει στην Τουρκία μια επαναβεβαίωση της δέσμευσης για ηρεμία και για σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Δεν φοβόμαστε κάτι σε σχέση με αυτό το διάλογο. Θα αλλά σας λέω και πάλι με εθνική αυτοπεποίθηση προσερχόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι. Έχουν γνώση οι φύλακες ευρύτερα. Οι βασικές διαφορές παραμένουν. Μένει να δούμε αν θα φυγούν από την Άγκυρα, η οποία βλέπει τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρώπη να περνά από την Αθήνα. Η αντίληψή μας για την εξωτερική πολιτική δεν είναι εγώ πάντα κερδίζω και ο άλλος χάνει. Θα πάμε στην Αθήνα με μια αντίληψη win-win. Θα συζητήσουμε τόσο τις διμερείς μας σχέσεις, όσο και τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις αντάξιες του πνεύματος της νέας εποχής. Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, θα γίνουν κοινές δηλώσεις στον τύπο.